Καταλαβαίνετε τι είναι
δείτε, εικονίζουν τον όφη γύρω-γύρω από ένα πρόσωπο που υποτίθεται ότι είναι του Χριστού. Και γύρω-γύρω από το Σταυρό, σε κάποια άλλη φωτογραφία, υπάρχει το φίδι. Ακόμη υπάρχει και ο Σατανάς. Γιατί αυτόν λατρεύει ο Πάπας. Είναι στη Βαβυλώνια αδελφότητα. Είναι σατανιστής. Μα αυτόν συμπροσεύχονται οι ψευτοορθόδοξοι. Και εσείς τους ακολουθείτε. Και τολμάτε να λέτε και θα κρυθείτε σαν υποκριτές και ψεύτες, γιατί λέτε ότι είστε και ορθόδοξοι. Από πού και ως πού είστε ορθόδοξοι. Όταν συμπροσεύχεστε με έναν που είπε ο Άγιος Κοσμάς τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία της συμφοράς. Ο Πάπας δείχνει την αλωτρίωσή του προς τον Χριστό όταν πήγε κάτω στο Θιβέτ, δέχθηκε τη μίση Ινδουίστριας για το βλάστημο άνοιγμα του τρίτου ματιού, την επιβολή του χαράγματος κατά τον πνευματικό τρόπο των Ινδουιστών. Αποδέχτηκε τους Βουδιστές. Στο Σταυρό του επάνω υπάρχει ακόμη το περιστέρι, το ανάποδο περιστέρι που είναι προς τα κάτω, που δείχνει ότι πέφτει το Άγιο Πνεύμα, είναι από το όρκο Temblis Orientis, το σύμβολο του Alistair Crowley, του αρχισατανιστή. Του τέστην ο Πάπας συντάσσεται και είναι ίδιος με τους σατανιστές. Οι προηγούμενοι έχουν καταγγελθεί ότι μετήχε σε οι Πάπες, μετέχουν σε σατανολαστρίες στη γνωστή βίλα των βασιλέων στο Βέλγιο, που λαμβάνουν μέρος η βασίλισσα της Ισπανίας, η βασίλισσα της Αγγλίας, ο Κάρολος, ο δαίμονας ο Ρότσιλ, ο οποίος έχει μέσα του τον αρχιδιάβολο Ασμοδαίο, ο Κίσιγκερ, ο Ροκφέλερ, όλοι αυτοί λαμβάνουν χώρα σε μεγάλες σατανοτελετές όπου θυσιάζουν βρέφη και πίνουν το αίμα τους. Όσοι δεν το πιστεύουν να σας διατρέξουν στο διαδίκτυο. Ακόμη στα υπόγεια του Βατικανού εκτελούνται ανθρωποθυσίες και έχουν καταγγελθεί οι Πάπες ότι πίνουν αίμα βρεφών. Προσκυνούν συνεχώς οι Πάπες σε συναγωγές Ιουδαίων, προσκυνούν στο ψευδολοκαύτωμα των Εβραίων, έχουν βάλει το κυπά το Ιουδαϊκό που σημαίνει υποταγή στην Ιουδαϊκή θρησκεία, που όπως με τον Βαρθολομαίο υποτάχθηκαν στους Ιουδαίους και είπαν ότι έχουν την ίδια θρησκεία με αυτούς. Ποια θρησκεία? Οι Ιουδαίοι δεν δέχονται σαν Μεσσία τον Ιησού Χριστό. Οι Ιουδαίοι περιμένουν τον ψευδομεσσία τους, τον Αντίχριστο. Ο Πάπας και από Πάπα Ιωάννη αποδέχτηκε τη μασονία και για να γίνει κάποιος καρδινάλιος, αν δεν είναι μασόνος, δεν μπορεί να γίνει καρδινάλιος. Ακριβώς το ίδιο έχουν κάνει και στην κρατούσα εκκλησία. Κατά το πλείστον οι επίσκοποι, εάν δεν ποιηθούν στη σατανολατρική Ιουδαϊκή μασονία, δεν γίνονται επίσκοποι. Ακόμη ο Πάπας έχει μία μεγάλη πανέρεση, την οποία έχουν βγάλει οι νεοεποχήτες, είναι η αίρεση της υπάρξεως ψευδοεξωγήινων, που φυσικά είναι δαίμονες, οι κλόνοι, τους οποίους έχουν κάνει με τελετές μαύρης μαγείας, στα υπόγεια τα μυστικά εργαστήρια που ελέγχουν οι Ρότσιλ και οι Ροκφέλερ, τα οποία είναι πάνω από χίλια σε όλο τον πλανήτη. Θέλει ο Πάπας και δηλώνει και η Παπική ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω NASA, την οποία φυσικά ελέγχει ο Ροκφέλερ, για να πλανήσει τον κόσμο με το σχέδιο μπλε Αθήνα. Πιστεύει στους σατανολάτρες σαμάνους και τις ψευδοπροφητείες. Το 2001 στο Βατικανό, παρουσία ψευδοορθοδόξων ενός επισκόπου από την Αυστρία, στα όλα παρήχε προσφορά να δούνε ο κόσμος ότι πλέον αυτοί έχουν αγκαλιάσει τους Ιουδαίους και δεν παραδέχονται σαν Μεσσία τον Ιησού Χριστό. Ήταν η εβραϊκή χοροδία και ξέρετε τι έψαλε. Περιμένουμε να έρθει ο Μεσσίας. Okay. Απαντούμε στους Εβραίους. Ιουδαίοι, ο Μεσσίας ήρθε. Τον σταυρώσατε. Αυτόν είχε βάλει, αυτούς είχε βάλει ο Πάπας να ψάλουν στο Βατικανό. Αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Δέχεται το Ρότσιλ σαν εξουσία, αρχηγό σαν εξουσία και υπάρχει φωτογραφία που προσκυνάει το σατανά Ροκφέλερ.
βάζει μετάνια στο Ροκφέλλερ. Κινεί, κηρύττει την πανθρησκεία, αποδεχόμενος τις σατανοθυμακίες και εκτελεί τα τελειτουργικά αυτό. Ο Πάπας, όσοι δεν γνωρίζετε, κρύβεται πίσω από την νεοφανή αίρεση του 14ου αιώνα, το νέο παπικό εορθολόγιο, το οποίο με ύπουλο τρόπο το επέβαλαν οι μασόνοι 33ου βαθμού, Μεταξάκης Μελέτιος και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, και ακόμη ο Πάπας επέβαλε στο Πατριαρχείο το 1920 τη βλάστημη εγκύκλιο που ήταν η αρχή για να ενωθούν με τους παπικούς. Εφεύρεσε τη θεμονική θεωρία, την αίρεση του συγκριτισμού. Κατηγγέλθηκε από πρώην επίσκοπό του στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι Opus Dei οργανώνουν δολοφονίες. Κατέσβαξε ο αντίχριστος Πάπα, ο Πάπας, 900.000 Σέρβους το 1943. Η αιμοδιψή σου στάση έβγαζαν τα μάτια των Ορθοδόξων, τα έκαναν κολλιέ και κομπολόγια και τα μάζευαν σε καλάθια και ζητοκράβγαζαν. Μ' αυτούς τους αιμοσταγείς δολοφόνους ενώνονται στην ψευδοσύνοδο που κάνουν στον Κολυμπάρ. Αντίχριστη! Συμμάχισε με τον πράκτορα των Ροστσάιλ τον Χίτλερ, τον μπάσταρδο του Ρώτη. Χάλασε το πιστεύω στο με το φιλιόφπε. Πιστεύει στην ψευδοαγία πεντάδα. Δηλαδή λέει Αγία Τριάδα, εξισώνει την Παναγία η μία βλαστημία και η επόμενη βλαστημία ότι εξισώνει τον εαυτό του με την Αγία Τριάδα ο αυτός ο σατανοφόρος ο Πάπας. Δεν βαπτίζει ο Πάπας, ραντίζει. Γι' αυτό οι πλήστοι στην καρατούσα εκκλησία κατήργησαν το ορθόδοξο βάπτισμα τριών καταδύσεων και αναδύσεων με το ψηλό ράντισμα το παπικό. Αυτά τα υιοθετούν δυστυχώς και μεγάλοι αγωνιστές εντός παραστάσεως θεολόγοι, όπως ο Μεταλλινός που όταν του ρώτησαν είπε δεν πειράζει και αυτό βάπτισμα είναι και το έχουν βγάλει σε βιβλίο στη θεολογική σχολή. Και ποια είναι η δικαιολογία του? Φοβόμαστε μην μυγεί το παιδί. 1900 τόσα χρόνια, 2000 χρόνια, έχετε ακούσει εσύ ποτέ στην ιστορία της Ορθοδοξίας να πνιγεί κανένα παιδί κατά το Άγιο Βάπτισμα? Φυσικά όχι. Καταπατή τις 7 Οικουμενικές Συνόδους και τις κατατόπους 11 τοπικές. Έκαμε με τον Αθηναγόρα τη λεγόμενη βλάστημη άρση των αναθυμάτων το 1964. Λέγει ναι στην παγκοσμία κυβέρνηση. Υπάρχει η συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2011 και επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μια λύση σε όλα αυτά με έναν παγκόσμιο μεσία. Φυσικά τον αντίθεση. Λέγει ναι και στο σφράγισμα και στο χάραγμα του αντιθέσεις το 666 και τα Μητσοτσί. Δυστυχώς το προπαγανδίζει αυτό και λέγει ότι είναι υποχρεωμένοι όλοι να υποταχθούν στην αχρήματη συναλλαγή την επιβολή του χαράγματος που συμφώνησε και η κρατούσα εκκλησία. Του τέστη, κατέστη όχι μόνο αιρετική με αυτό που υπογράφει στο Κολυμπάρι, αλλά κατέστη αρνητή χριστή, αντίχριστη και πολέμιος του Αγίου Πνεύματος, γιατί υιοθέτησε το χάραγμα του Αντιχρίστου των Ιουδαίων τραπεζιτών του Δουλουτού, των σατανιστών Ροστσάιλ. Κάνει σατανικές τελετές και μετέχει σε πλήθος άλλων. Γι' αυτό πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας. Αύριο ξυπνώντας, και ξέρουμε όλοι οι Έλληνες γιατί θα το μάθουν, τι υπέγραψαν στο Κολυμπάρι? Υπέγραψαν την καταδίκη της Ορθοδοξίας. Υπέγραψαν την αλλαγή των νόμων και θεσμών της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Τις αντέλαξαν με τον νόμο που θέλουν να επιφέρουν οι Ιουδαίοι για την παγκόσμια κυβέρνηση. Θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα και να επιβάλλουν και την μεταπατερική θεολογία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μεταπατερική θεολογία είναι η κατάργηση όλων των Ορθοδόξων Αγίων Πατέρων που μίλησαν εξ Αγίου Πνεύματος. Είναι συλλήφθη μία βλαστημία και όχι μόνο του Αγίου Πνεύματος και μία απόδειξη πλέον ότι σε λίγο στο Κολυμπάρι, και γι' αυτό ξεκίνησαν από εκεί, γιατί αν πάτε και δείτε
ηχογραφίες σε εκκλησίες του Ηρακλείου, θα δείτε πλέον ότι οι αγιογραφίες δεν θυμίζουν τίποτε ορθόδοξο. Νέοι μοντέρνοι Ιουδαίζοντες αγιογράφοι παριστάνουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο και πολλούς αγίους εις τύπων γκατζού, σαν μαϊμούδες, κάτι ψηλές σιλουέτες, για να εξευτελήσουν και να υποτελήσουν και να ευτελήσουν όσο γίνεται τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό, αγαπητοί εν Χριστώ Έλληνες, πρέπει τώρα να γίνετε σοφοί και να κινείστε ως σοφοί μείως άσοφοι εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο Κύριος σήμερα ζητάει την ομολογία μας. Όταν βγαίνει η ψυχή σας και περάσει τα επουράνια τελώνια, τι θα απολογηθείτε? Ότι δεν γνωρίζατε το στο τελώνιο της πίστεως, που είναι το πρώτο τελώνιο που θα σας ρωτήσει, έχετε την ορθόδοξη ομολογία? Ο Άγιος Μάξιμος λέει, ή της αληθείας είναι και της εκκλησίας. Ποια αλήθεια πρεσβεύει το κολυμπάρι? Του διαβόλου, των Ιουδαίων, των αιρετικών, αυτών που θέλουν την πανθρησκεία, της μοντέρνας νέας θρησκείας, της νέας παγκόσμιας τάξης. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι πατέρες στην 7η και στην 6η Οικουμενική Σύνοδο και πάρα πολλοί Άγιοι όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ταράτιος, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και πάρα πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας ανεφώνησαν σπάση της αιρετικής ανάθεμα. Δεν το λέμε εμείς το ανάθεμα. Προσέξτε καλά. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ζήτω η καρέκλα. Και λένε όποιος δεν πει στους αιρετικούς ανάθεμα, ζήτω η έχει αυτός το ανάθεμα. Καλή μετάνοια. Από το δεύτερο πρωτόκολλο θα διαβάσουμε κομμάτια τα ενδιαφέροντα. Λένε λοιπόν οι σιωνιστές για τα κράτη των χριστιανών, τις φυλές των χριστιανών. Οι άρχοντες που θα τους εκλέγουμε εμείς από την τάξη του λαού, ανάλογα με το δουλικό χαρακτήρα τους, δεν θα είναι πρόσωπα προετοιμασμένα για τη διακυβέρνηση της χώρας τους. Έτσι εύκολα θα γίνονται πιόνια στο παιχνίδι μας μεταξύ των χεριών των σοφών και πνευματοδών συμβούλων μας, των ειδικών μας αναθρεμμένων από την παιδική τους ηλικία, για το σκοπό να διοικήσουν τις υποθέσεις ολόκληρου του κόσμου. Και αλλού, πρωτόκολλο τρίτο. Ήδη σας αναγγέλλω ότι βρισκόμαστε κοντά στο σκοπό. Λίγο ακόμα και μετά ο κύκλος του συμβολικού όφεως που παριστάνει το λαό τους,
τους Εβραίους θα κλειστεί. Και όταν ο κύκλος αυτός κλειστεί, όλα τα κράτη της Ευρώπης θα περιστηθούν μέσα σε αυτόν σαν σε δυνατό μαγκάνι. Η συνταγματική πλάστηκα θα ανατραπεί σύντομα, διότι εμείς την έχουμε λυγίσει για να μην σταματήσει να γέρνει από τη μια ή την άλλη μεριά μέχρι που η ζυγαριά να καταστραφεί. Οι χριστιανοί πίστευαν ότι την είχαν κατασκευάσει αρκετά στέρεοι και ανέμεναν πάντοτε να βρίσκονται σε ισορροπία οι δίσκοι της πλάστηκας. Αλλά οι βασιλείς τους, οι διοικητές τους, που προστατεύονται από αντιπροσώπους και εκπροσωπούνται, φέρονται ανόητα και αφήνονται να παρασύρονται από την εξουσία τους χωρίς έλεγχο και χωρίς ευθύνη. Την εξουσία αυτή την οφείλουν στον τρόμο που επικρατεί στα διοικητήριά τους. Οι βασιλείς, δηλαδή οι σημερινοί υπουργοί, προέδροι δημοκρατιών και πρωθυπουργοί, επειδή δεν έχουν πλέον επαφή με τον λαό τους, δεν μπορούν να συνεννοηθούν με αυτόν και να ισχυροποιηθούν εναντίον μας. Η οξυδερκής δύναμη των βασιλιάδων και η τυφλή δύναμη του λαού, διαιρεμένες από εμάς, έχουν χάσει όλη τους τη σπουδαιότητα. Χωρισμένες, οι δυνάμεις των διοικητών τους με τον λαό τους είναι τόσο ανίσχυρες όσο τυφλός χωρίς το μπαστούνι του. Οι ατέλειο τυφλίαροι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων έχουν μεταβάλει τις συνεδρίες των εθνικών κοινοβουλίων και τις διοικητικές κεντρώσεις σε ρητορικές παλέστρες. Θρασείς δημοσιογράφοι επιτίθεται καθημερινά κατά του κυβερνητικού προσωπικού. Η καταχρήση εξουσίας ετοιμάζουν την τελική πτώση όλων των πολιτευμάτων και τότε όλα θα ανατραπούν κάτω από τα χτυπήματα του εξαγριωμένου και μενόμενου πλήθους. Οι λαοί είναι δεσμευμένοι στη βαριά εργασία περισσότερο από όσο τους δέσμευε η αιχμαλωσία και η δουλεία. Ποιος μπορεί κανείς από αυτούς να απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία και τη δουλεία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Μπορεί κανείς να συνοικολογήσει με αυτά, αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί από την αθλειότητά του. Τα δίκαια τα οποία εμείς γράψαμε στις νομοθεσίες τους είναι εικονικά για τις μάζες και όχι πραγματικά. Όλα αυτά τα δίθεν δίκαια του λαού δεν υπάρχουν παρά μόνο στη φαντασία τους. Δεν είναι ποτέ πραγματοποιήσιμα. Τι σημαίνει για τον άπορο εργάτη, τον καμπούρι, πάνω στην επίμοχτη δουλειά του, το συντετριμένο από την τύχη του, το δικαίωμα που δίνεται στους φλίαρους να λένε τα πάντα, το δικαίωμα που δίνεται στους εφημεριδογράφους να γράφουν κάθε λογικής ανοησίες και ταυτόχρονα σοβαρά πράγματα, αφού οι άποροι δεν προσχωρίζονται άλλες ωφέλειες στην νομοθεσία παρά τα άθλια ψίχουλα που τους ρίχνουμε από το τραπέζι μας σε αντάλλαγμα ευνοϊκής ψήφου στις παραγγελίες μας, στα όργανά μας, στους πράκτορές μας. Τα δημοκρατικά δίκαια για αυτούς τους κακόμοιρους είναι πικρή ηρωνία. Η ανάγκη καθημερινής εργασίας δεν τους επιτρέπει να τα απολαύσουν. Απέναντίας τους αφαιρούν την εγγύηση σταθερούς και ασφαλούς κέρδους, θέτοντάς τους κάτω από την εξάρτηση των απεργιών των πατρώνων, των συνδικαλιστών και των συντρόφων μας. Με την καθοδήγησή μας ο λαός έχει καταστρέψει την αριστοκρατία που ήταν η προστάτριά του και η φυσική μητέρα του, τη οποία το συμφέρον είναι συμβασμένο με την ευημερία του λαού τους. Τώρα που η αριστοκρατία είναι κατεστραμμένη, ο λαός έπεσε στο ζυγό των οποιονδήποτε λοποδητών, οι οποίοι τους καταπιέζουν και πλουτίζουν χωρίς έλεος. Θα εμφανιστούμε σαν απελευθερωτές του εργάτη από το ζυγό αυτό, όταν θα τους προτείνουμε να μπουν στις τάξεις στρατιάς των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, τους οποίους υποστηρίζουμε πάντοτε εμείς, με το πρόσχημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του κοινωνικού μασονισμού. Η αριστοκρατία που απολάμβανε δικαιωματικά την εργασία των εργατών είχε συμφέρον να ήταν πρώτα αυτή χορτασμένη, υγιής και ισχυρή, και μετά και ο λαός της. Το συμφέρον μας απεναντίας είναι να εκβιλίζονται οι χριστιανοί. Η δύναμή μας έγκυται στη μακροχρόνια πείνα και αδυναμία του εργάτη, γιατί όλα αυτά τον υποδουλώνουν στη θέλησή μας και γιατί έτσι δεν θα έχει ούτε δύναμη ούτε ενέργεια να αντισταθεί σε αυτή τη θέλησή μας. Η πείνα δίνει στο κεφάλαιο και τον εργάτη περισσότερα δικαιώματα από όσα αποκτούσε η αριστοκρατία από τη μοναρχία και την νόμιμη εξουσία της. Χειριζόμενοι τα πλήθη με την αθλειότητα και το φθονερό μίσος που η πείνα παράγει, χρησιμοποιούμε τα χέρια τους για να συντρίψουμε εκείνους που αντιστέκονται ακόμα στους σκοπούς μας. Τους πατριώτες, κυβερνήτες δηλαδή. Όταν θα έρθει ο καιρός για τον παγκόσμιο ηγεμόνα μας να στεφτεί, τα ίδια αυτά χέρια της εργατιάς, των θυλών και των εδρών τους θα σαρώσει οτιδήποτε θα μπορούσε μύρο, να μας είναι εμπόδιο. Μύρο, μύρο, το νιώθετε το μύρο. Εγώ το αληθινή... είπα και με το μύρο, τη μυρωδιά, το νιώθετε. Πράγμα. Η αληθινή επιστήμη της κοινωνικής τάξης, το βάθος της οποίας είναι άγνωστος στους χριστιανούς, καθορίζει ότι η θέση και η εργασία του καθενού πρέπει να είναι διαφορετικές και αλλού.
Όταν ο λαός είδε ότι του έκαναν εν ονόματι της ελευθερίας τόσες παραχωρήσεις και φιλοφρονήσεις, φαντάστηκε ο Φουκαράς όταν κυρίαρχος και ρίχθηκε στην εξουσία, αλλά πρόσκουσε φυσικά όπως ο τυφλός σε πάρα πολλά εμπόδια. Άρχισε να αναζητά οδηγό. Δεν είχε την ιδέα να επιστρέψει στον προηγούμενο και κατάθεσε όλες τις εξουσίες του στα πόδια μας. Θυμηθείτε τη Γαλλική Επανάσταση που τη χαρακτήρισα μεγάλη. Τα μυστικά της Παρασκευής της είναι πολύ γνωστά, διότι υπήρξε ολόκληρη έργο των δικών μας χεριών. Από τότε οδηγούμε το λαό από τη μια πλάνη στην άλλη, για να παραιτηθεί ακόμα προς όφελος του βασιλιά Δεσπότη από το αίμα της Ιών, ακόμα και εμάς. Βασιλιά Δεσπότη, τον οποίο ετοιμάζουμε για τον κόσμο, τον βασιλιά της Ιών. Προς το παρόν, είμαστε άτρωτοι σαν διεθνής δύναμη, διότι όταν μας επιτίθεται σε ένα κράτος, έχουμε φροντίσει να μας περασπίζονται σε άλλα. Η ατέλειωτη δειλία των χριστιανικών λαών που στέρνονται μπροστά στη δύναμή μας, οι οποίοι είναι άσπλαχνοι απέναντι στην αδυναμία και στα λάθη, αλλά επιεικείς απέναντι στα εγκλήματα, ανέχονται από τους βρετούς πρωθυπουργούς τους καταχρήσεις για τη μικρότερη από τις οποίες κάποτε θα αποκεφάλιζαν τους βασιλιάδες τους. Πώς να εξηγήσει κάποιος αυτό το φαινόμενο και τα συνέπεια των λαϊκών μαζών απέναντι σε γεγονότα τα οποία φέρονται να έχουν το ίδιο έρισμα, την ίδια φύση. Και πρωτόκολλο τέταρτο. Κάθε δημοκρατία περνά από διάφορα στάδια. Το πρώτο μοιάζει με τις πρώτες μέρες της μανίας ενός τυφλού που γίνεται εδώ και εκεί. Το δεύτερο είναι αυτό της δημαγωγίας από το οποίο γεννιέται η αναρχία και έπειτα έρχεται ο αναπόφευκτος δεσποτισμός. Όχι δεσποτισμός νόμιμος και δηλωμένος, άρα και υπεύθυνος, αλλά αόρατος και άγνωστος, αλλά αισθητός. Δεσποτισμός που ασκείται από μυστικές οργανώσεις, οι οποίες ενεργούν με πολύ μικρότερη συνειδησία όσο χρόνο ενεργούν κάτω από την κάλυψη διαφόρων πρακτόρων, των οποίων η αλλαγή όχι μόνο δεν την βλάπτει, αλλά την ενισχύει. Ποιος θα μπορούσε να ανατρέψει μια ώρα τη δύναμη, διότι τέτοια είναι η δική μας. Η εξωτερική επιφάνεια του μασονισμού δεν χρησιμεύει παρά στο να καλύπτει τους σκοπούς μας. Το σχέδιο της ενέργειας σε ώρα της αυτής δύναμης και επιπλέον ο τόπος διαμονής της θα μπαίνουν πάντοτε άγνωστα στο λαό. Να γιατί είναι αναγκαίο κι αλλού. Το σχέδιο της ενέργειας σε ώρα της αυτής δύναμης και επιπλέον ο τόπος της διαμονής της θα μένουν πάντοτε άγνωστα στο λαό. Και αυτή η ίδια η ελευθερία θα μπορούσε να είναι αυλαβής και να υπάρχει στο κράτος χωρίς να παραβλάπτει την ευημερία των λαών, αν βασιζόταν στις αρχές της πίστης στο Θεό, της ανθρώπινης συναδέλφωσης, που αναιρείται από τους νόμους τους δικούς μας, οι οποίοι εγκαθίδησαν την υποταγή. Με τέτοια πίστη ο λαός θα αφινόταν να κυβερνιέται ενωριακά και κατά κάποιο τρόπο και θα βάδιζε με υπακοή ταπεινός και ήσυχος, καθοδηγούμενος από τον πνευματικό ποιμένα του, αποδεχόμενος τη διανομή των αγαθών του κόσμου αυτού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να γιατί είναι αναγκαίο να καταστρέψουμε την πίστη τους, να αποσπάσουμε από το νου των χριστιανών αυτή την ίδια την αρχή της θεότητας και του Αγίου Πνεύματος και να υποκαταστήσουμε στη θέση τους υλικούς υπολογισμούς και υλικούς ανάγκες. Ακούτε αδελφοί, είναι θεομάχοι εν πλήρη συνειδήση και θέλουν να στρέψουν και τους χριστιανούς εναντίον του Τριαδικού Θεού και Δημιουργού μας, έτσι ώστε να σύρει τη σκέπη του και να γίνουμε παρανάλωμα του σιωνιστικού μασονισμού τους. Το λένε, το μαρτυρούν οι ίδιοι, ότι ξέρουν ότι πολεμούν τον Τριαδικό Θεό και με τις ενέργειες που θεσμοθετούν και νομοθετούν, τις παρανοϊκές ενέργειες, παρανοϊκούς νόμους τους, στρέφουν και τον υπόλοιπο λαό εναντίον του Θεού και Δημιουργού, προκειμένου ο Θεός να σύρει τη σκέπη του και να τον αλωνίσουν μετά με ευκολία και με άνεση. Γιατί αν σήμερα δυσκολεύονται, είναι γιατί υπάρχει ακόμα χριστιανικό πίμνιο που υπακούει στις εντολές του Θεού, έχει θεοσέβεια και θεοφοβία. Ακούστε τώρα τι γράψανε από το 1897 ακόμα στο συνέδριό του στην Ελβετία για την Ελλάδα. Για να δείξουμε τη δύναμή μας οι Ιουδαίοι, θα καταβάλουμε και θα υποδουλώσουμε με τη δολοφονία και τον εκφοβισμό έναν από τους λαούς της Ευρώπης. Θα τους βάλουμε προοδευτικό φόρο επί του κεφαλαίου, θα τους δώσουμε κρατικά δάνεια και θα τους καταστρέψουμε. Αλλά πιο μπροστά θα τους έχουμε ήδη ανηθικοποιήσει με κάποια άθεη διδασκαλία. Μήπως σας λέει τίποτα, αδελφοί, αυτό? Ελλάδα. Μήπως συνέβη αυτό στην Ελλάδα μας? Μήπως μας κάνανε το πειραματόζω όπως ακριβώς το επινόησαν τότε?
Βλέπετε λοιπόν πόσο μεθοδευμένα προχώρησαν και πώς μπήκανε σε πολιτεία και σε εκκλησία με τους ανθρώπους τους και μας παίζουν το παραμύθι του ψευδεύσεβου κλήρου, ενώ την ίδια στιγμή προδίδουν κάτω από το ράσο όλα τα ιερά και τα όσια μας, το Χριστό μας, τα μυστήρια της Εκκλησίας, ακόμα και την πατρίδα μας. Γιατί όλα αυτά, άλλοι γιατί είναι αξιωματούχοι της μασονίας και αμείβονται με χρυσό. Άλλοι γιατί παίρνουν ένα μισθό και άλλοι γιατί αναμένουν μια σύνταξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός είναι πεθαμένος. Δεν αναστήθηκε ποτέ. Δεν περιμένουν κριτή. Αλλά περιμένουν κάποιοι που θα τους δώσει περισσότερα. Περισσότερο χρυσίο και ασίμι να δέσουν στις ζώνες τους και περισσότερα κράσπεδα για να πλουτίσουν και να ωρεοποιήσουν τις επάβλεις τους και τα ανάκτορά τους που έχουν κάνει με τα κλεμμένα χρήματα από τους αδικημένους λαούς, από τους δολοφονημένους λαούς, από τους βομβαρδισμένους λαούς. Γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι με τη σιωπή τους ανέχονται τα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος των αδυνάμων και αθώων ψυχών των ανθρώπων που κατοικούν τον πλανήτη. Γι' αυτό θα έρθει η ώρα που όταν ξεκινήσει η πληρωμή τους, η δίκαιη μισθαποδοσία τους που τους ετοιμάζει ο δικαιοκρίτης Θεός, δεν θα έχει κανένα έλεος. Και αυτούς που φέραν εδώ τους λύκους που θρέφουν και σιτίζουν και στεγάζουν για να σφάξουν τους Ορθοδόξους, αυτοί οι λύκοι θα σφάξουν πρώτα αυτούς, γιατί αυτή θα είναι η δίκαιη τιμωρία τους. Γεια σας και από μένα. Πραγματικά με χαροποιεί που έστω και μία κούφτα ανθρώπων είναι εδώ απόψε και διαδηλώνει κατά του ψεύδους. Αυτό με χαροποιεί, αφάνταστα είναι όλοι αδέρφια και μεγάλοι ομολογητές, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια, να θυμάστε αυτό που θα σας πω, θα τους αναφέρουν όπως εκείνη την εποχή με τον Άγιο τον Μάρκο τον Ευγενικό. Αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη χούφτα, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη χούφτα της δικαιοσύνης, τα ονόματά τους δεν θα σβήσουν και οι ιστορικοί θα τρέξουν κατευθείαν να γράψουν ένα προς ένα τα ονόματά τους. Σας εύχομαι καλόν και τίμιον αγώνα, αδελφοί μου. Και μέχρι τέλος. Κρίμα οι νηστείες και οι προσευχές σας. Κρίμα οι εκκλησίες σας, νεοταξίστες, φασίστες, οικουμενιστές. Ιούδες Ισκαριώτες. Ο Ιερομάρτης Άγιος Υπόλυτος λέγει για τον καιρό το σημερινό. Οι ναοί του Θεού επί των ημερών του Αντιχρίστου θα μεταβληθούν σε σπίτια, σε θέατρα. Οι δε κληρικοί θα παίζουν το ρόλο των θεατρίνων. Αντί για ψαλμωδίες, ιερές θα ακούγονται μέσα στους ναούς άσεμνα τα τραγούδια και ύμνη διαβολική, ξένοι προς ιερές λειτουργίες της χριστιανικής μας πίστεως, αλλά συνδεδεμένοι με όργανα κοσμικά. Αυτό εφαρμόζεται με το σατανικό υπερμνημόνιο της παγκόσμιας πατρισίας. Και πάλι ο Ιερομάρτης Άγιος Υπόλυτος συνεχίζει λέγοντας τα εξής. Από αυτούς δε που νομίζουν ότι ήταν χριστιανοί, θα ξεφυτρώσουν ψευδοπροφήτες και ψευδοαπόστολοι, γόητες, πλάνοι άνθρωποι, άθεοι, φθοροποιοί, κακοποιοί, ψευδόμενοι, αναμεταξύ τους, μοιχοί, άρπαγες, πλεονέκτες, επίορκοι, κατάλαλοι, πόρνοι και μάγοι, υποκρινόμενοι ότι είναι θεοσεβείς. Οι ποιμένες εκκλησίας θα νοθεύσουν την πίστη τους, θα δέχονται στο Άγιο Θυσιαστήριο αιρετικούς και ως λύκοι άγριοι θα κατασπαράζουν τα καλά πρόβατα του Χριστού. Θα γίνουν χριστέμποροι, μαζεύοντας επίγεια πλούτη με το αίμα των πιστών χριστιανών. Οι ιερείς αυτοί θα ψεύδονται. Οι δε μοναχοί, τον καιρό εκείνο, θα του κόσμου θα ποθήσουν. Ουέι σε όλους αυτούς. Μην πορεύεστε λοιπόν εσείς χριστιανοί τα τέκνα του Χριστού πίσω από αυτούς τους λυκοποιημένες, για να μην κατασπαράξουν και το σώμα και την ψυχή σας. Αυτοί οι ποιημένες δεν θα είναι του Χριστού, αλλά του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε το προφητευθέν,
βλέπετε, μην πλανηθείτε. Πολλοί γαριλέψονται επί το όνοματί μου λέγοντας ότι εγώ είμαι και ο καιρός ήγηκε. Μην πλανηθείτε ο πλήσιον αυτών. Προς Θεού χριστιανοί, τα ζούμε όλα αυτά σήμερα. Βλέπετε ότι πριν λίγο καιρό, ακόμα πριν κάποιο καιρό, 2-3 χρόνια είναι, δεν είναι πολύ. Ο Άγιος Παντελεήμονας μετατράπηκε σε μπουζουκάδικο για να πάνε να τραγουδήσουν νταλάρες. Αυτά τα ζούμε λοιπόν, είναι προφητείες αιώνων και παληθεύονται πλήρως σήμερα. Από εκεί θα καταλάβετε το πόση διάθεση για σέβαση στο Θεό και φόβο απέναντι στο Θεό έχουν αυτοί οι σημερινοί ιερώνυμοι Βαρθολομαίοι και η παρέα τους. Σαν πρώην καλλιτέχνης, αυτό από τον κύριο Νταλάρα είναι πάρα πολύ μεγάλη προσβολή. Νταλάρας, Εβραίος. Να τραγουδήσει, δεν ξέρω τι είναι ο κύριος και ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω αλήθειες. Να τραγουδήσει μέσα στην εκκλησία. Δεν έχει ξαναγίνει. Μέσα στην εκκλησία να τραγουδήσει. Το κεφάλι να σου κόψουν έτσι, να σε απειλήσουν. Και δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Φαντάσου πόσο προδότες είναι οι καλλιτέχνες σήμερα. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Και αυτός που τραγουδάει πρέπει να ξέρει, να βλέπει. Αν το κοινό κάτω αποτελείται από προδότες, μασόνους, Εβραίους ή προδότες της πίστης και της πατρίδος. Εγώ προσωπικά αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει. Διότι όταν τραγουδούσα, δηλαδή, συχαινόμουν να διασκεδάζω τους προδότες. Πάντως πρέπει να προσέχουμε, γιατί κάποια πράγματα αποτελούν μεγάλο βάρος στην ψυχή μας. Και αυτό θα το πληρώσουμε τη μετρητή, αγαπητοί μου. Συνέχισε, Γεώργια, συνέχισε. Σταματώ εδώ, θα δώσω το λόγο στον αδελφό Νικόλαο. Χριστός Ανέστη, αδελφέ. Χριστός Ανέστη. Αβάς Μωυσής ο Αιθίωπας, 4ος αιώνα μετά Χριστόν. Ο Αβάς Μωυσής ο Αιθίωπς προεφήτευσε. Είπε ότι στα συστενάς ημέρας του 7ου και ημίσεως αιώνος, δηλαδή το 1992, δηλαδή περάσαν αυτά τα χρόνια, είμαστε όντως τα έσχατα δηλαδή, η μοναδική πολιτεία, προσπαθώ να κρυφθώ από την κάμερά σου, η μοναδική πολιτεία θέλει αμεληθεί τελείως και μέλει καταφρονηθεί τόσο η ψυχική σωτηρία από τους μοναχούς, ώστε οι αδελφοί να περιέρχονται αναμέσων των θορύβων και ταραχών, εσκοτισμένοι, ανοφελείς και ράθυμοι, την αρετή παντελώς μη επιμελούμενη, υποδεδουλωμένη εις τα πάθη της αμαρτίας, διότι εκεί θεόπου εκάθει ο σατανάς, παρά των αρχαίων αγωνιστών, εκείθεν και εκείνος έχει να κάψει και να φλογίσει και όθεν ενικήθη. Εκείθεν έχει και αυτός να νικήσει τους αμελείς, καταφρονητάς, μοναχούς. Όπου δε πλεώνασεν η δικαιοσύνη, εκεί θέλει υπερπερισσεύσει η αμαρτία και ανομία. Διότι θέλει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θέλει συναστρεφόμενη μοναχία αναμέσων των πόλεων χωρίς φόβος, περιεχόμενη τα σκόμας, μεγαστριμαργίας και εινοποσίας. Και αναμέσων της ματαιότητος του κόσμου συναναστρεφόμενοι, ενασελγίες, ακαθαρσίες, σαρκώς συμφυρώμενοι. Εν τες ημέρες εκείνες, αυτές δηλαδή, θέλει έσθε μίσος, θόνος, φιλονικίε και μάχες στα κοινόβια μέχρι φόνων. Ως αυτός και εν τες λαύρες ιδιόρυθμες εκ της κακίας του ενός προς τον έτερον πλησίων αυτού, διότι οι μελήθες ανικανόνες και πνευματικοί αγώνες. Θέλουν προκυρίζεστε ηγούμενοι και επιμένες αυτών άνδρες αδόκιμοι, αρετοί, άπιστοι, απρόκοποι και αποσιωπητικά. Και μη γνωρίζοντας ότι αυτοί τύπος και παράδειγμα ωφέλειας του πνημίου αυτών. Θα έπρεπε να είναι τύπος, αλλά είναι τύπος της αδόκιμων αρτών και απίστων. Ιερέων. Μην γνωρίζετε λοιπόν ότι αυτή είναι τύπος και παράδειγμα ωφελίας του ποιμνίου αυτών. Εκ της τάφτης δε αμέλειας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται. Μέλουσι δε κολλάζεστε αδελφοί, ου μόνον οι αμελείς και ράθυμοι, αλλά και οι δόκιμοι και οι εγκρατείς και ενάρετοι αδελφοί. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
Με τα ταύτα είδεν ο δούλος του Θεού Μωυσής ότι νέφος και λέλαψ, ο μίχλης ότι νύπηρασμόν, φοβεροτάτων έπεσε στους μοναχούς από το μέρος της Άρτου. Και ότι εδιώκονται οι μοναχοί και το μοναχικό σχήμα από όλεθρον αιρέσεων, για τους Ορθοδόξους μιλάει ιερεί. Ειναγκάζονται δε οι πολλοί ρίπτονται στο σχήμα να υπανδρεύονται. Τότε οι ολίγοι αγωνιστέ, οι ευδοκιμήσατε ως αργύριον και χρυσίον εχονευτηρίο, εν θλίψη πολύ και διωγμή, ως και στεναχωρία ευδοκιμήσουσιν. Όσοι δε φανώσει δόκιμοι και νικητέ των τοσού των δεινών πειρασμών, μεγαλυνθίσονται και δοξαστήσονται παρά Θεού περισσότερον από αυτούς, τους βαστάσαντας το βάρος της ημέρας και το καύσιμο και των παγετών της νυχτός. Μετά ταύτα είδε ο δούλος του Θεού Μωυσής, ότι παρήθεν ο χυμός εκείνος, ο χυμών εκείνος των θλίψεων και πειρασμών, και η σωτηρία των δεινών αιρέσεων και η γένετο γαλήνη και άνεση. Δηλαδή, θα πρέπει να αντισταθούμε, γιατί αντισταθείτε, λέει ο Κύριος, να φύγει το κακό. Αγωνίζεστε υπέρ της αληθείας και ο Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Επίσης, λέει, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Η αλήθεια είναι ότι και το σφάραγγισμα αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται με αυτούς τους άθεους κατά τους κανόνες εκκλησίας μας νόμους και κανονισμούς, αλλά και της πολιτείας μας το Σύνταγμα, το οποίο έχει καταργηθεί χωρίς εμείς ήδη να το ξέρουμε, διότι έχουμε επακούσει ήδη σε αντίχριστους νόμους και άθεους και αντισυνταγματικούς νόμους. Όλα αυτά που έχουμε πάρει είναι αντισυνταγματικά, δηλαδή οι ίδιοι εμείς εκ των προτέρων έχουμε καταργήσει το Σύνταγμά μας. Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να αντισταθούμε. Αλλά αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε, και γιατί δεν μπορούμε και δεν έχουμε τις δυνάμεις, διότι μάλλον προς ολιγοπιστία πάμε και στο τέλος πολύ φοβούμε, μην γίνουμε και άπιστοι με όλα αυτά που έχουμε πάρει και έχουμε δεχτεί, γιατί από την καρδιά μας τα έχουμε πάρει και με το θέλημά μας. Θα πρέπει λοιπόν, πριν μας κάψει ο καλός Θεός, πριν λοιπόν, να τα πετάξουμε όλα για να σωθούμε. Αυτό το σύστημα είναι αντίχριστο. Το ψηφιακό σύστημα λοιπόν, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να αριθμοποιήσει τον κόσμο, να σφραγίσει. Ακούστε μια πληροφορία. Επειδή λοιπόν εμείς μιλάμε τα ελληνικά, δεν τα καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να ανοίγουμε και κανένα λεξικό. Τα λεξικά λοιπόν μας μαρτυρούν και λένε πολλά πράγματα. Για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή, η λέξη μέτωπο, αν θα πάμε, όπως λέει και η Αποκάλυψη, μέτωπος θα σφραγίσει τους ανθρώπους, θα τους χαράσει με τον αρμό του θηρίου, το μέτωπο ή στο δεξιό χέρι. Η λέξη μέτωπο, λοιπόν, λέει, αν θα πάμε σε ένα αρχαίο λεξικό, όχι σύγχρονο, τα σύγχρονα λεξικά, το μέτωπο που αναφέρεται και λέει το εξής. Το μέτωπο είναι, βγαίνει παράγεται από τη λέξη μεταόψη. Κάθε λέξη που έβγαζαν οι αρχαίοι Έλληνες είχε και τη σημασία του. Μετά όψη τι σημαίνει, ότι είχε η ψυχή του ανθρώπου το βγάλει στο πρόσωπο. Δηλαδή, είχε θυμό, ήταν κατσούφι άγριο, δεν ξέρω τι. Είχε χαρά, χαμογελούσε, ό,τι είχε και η ψυχή του μέσα. Έτσι λοιπόν το πρόσωπο αναφέρει ότι είναι και το μέτωπο. Μία άλλη πληροφορία που λέει περί μετώπου λέει ότι είναι μεταξύ των κροτάφων. Άλλη πάλι αναφέρει και λέει ότι είναι μεταξύ των οφθαλμών. Ο Άγιος Υπόλυτος λέει θα θέλουν στα θύνα τους βουλώσει εις το δεξιόν χέρι και εις το βλέφαρο. Ξεγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό που θέλουν να κάνουμε, τη βιομετρική αναγνώριση, την ταυτότητα που όλοι πρέπει να την πάρουν, που ήδη ενεργεί όπως Facebook, Twitter, όλα τα συστήματα, οι κάμερες, πρέπει να είσαι βιομετρικά αναγνωρίσιμος, ψηφιακά δηλαδή αναγνωρίσιμος. Όποιος δεν είναι αναγνωρίσιμος, έρχεται ο διωγμός και θα μας μαζεύουν. Ελπίζουμε να αντέξουμε, να φύγει το κακό ή, εν πάση περιπτώσει, να μην προδώσουμε την πίστη μας άθελά μας, γιατί αυτή είναι πανούργη. Βεβαίως, ο καλός μας Θεός, ο μεγάλος Ιησούς Χριστός, δεν θα μας αφήσει να πλανηθούμε, θα το ξέρουμε. Και όσοι τα παίρνουν, το ξέρουν ότι έχουν το σύμβολο της κρίσης. Και αυτό γιατί, για να είναι αναπολόγητος ο κόσμος στην ώρα της κρίσης. Όλοι ξέρουν ότι έχει τον αριθμό του θηρίου. Κανείς όμως δεν πιστεύει ότι είναι σφραγισμένο. Να ξέρετε επίσης ότι η Θεία Γραφή, όταν κάποιοι θεωρεί υποκριτές και δεν ξέρω πώς άλλος τους θεωρεί, μπορεί να είμαι στιγμής από αυτούς. Ας έχουμε την όμως λοιπόν να μην πλανηθούμε, διότι λέει και πλανώνται οι κατοικούντες επί της γης. Το Θεό όμως να μας λυπηθεί. Χριστός Ανέστη.
Ο Βαρθονομίος αντί να ασχολείται με την Αγία Σοφία πήγε στην πρώτη σατανική σύνοδο. Τελικά πήγε στην Κρήτη υποδηλωμένες και συνολικές κοσμοκράτερες του κοσμοκράτερα project της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτοί που συμμετείχανε ήταν ο Βαρθολομαίος Φανάρη, Ιερώνυμος Αθηνών, Δημήτριος Αμερικής, Αναστάσης Αλβανίας, Χρυσόστομος Κύπρου, Θεόδωρος Αλεξανδρίας, Θεόφιλος Ιεροσολύμων και οι πρώην χώρες Ανατολικού Μπλοκ, Σερβίας, Ρουμανίας, Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, τις υποδηλωμένες σιωνιστικές νέες τάξεις πραγμάτων παντού με σιωνιστικές κυβέρνησης που παγκοσμιοποιείται. Ο Πατριάρχης της Σερβίας έπρεπε πριν πάει εκεί να σκεφτεί τον βομβαρδισμό της Σερβίας στο αυροσιωνιστικό ΝΑΤΟ πριν λάβει μέρος σιωνιστική πανορθόδοξο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έπρεπε να σκεφτεί την εισβολή στην κατοχή του 40% της Κύπρου από τα τουρκικά νατοϊκά σιωνιστικά στρατούμενα που λάβει μέρος στη σιωνιστική πανορθόδοξο σύνοδο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος έπρεπε να σκεφτεί την χειροκροτία της Ελλάδος επιβληθήσα από την παγκόσμια σιωνιστική τακτοβία πριν πάει στην πανορθόδοξο σύνοδο. Μπράβο Παναγιώτα, δεν τα καταφέρατε, τελικά σε την Ορθοδοξία. Δεν πήγανε 5 εκκλησίες της Ρωσίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Αντιοχίας. Θα σας δώσω μια συμβουλή. Πάτε για σχίσμα. Το μνημόνιο, όταν πήγατε στη Σύνοδο, πήγατε για να, όχι να υπογράψει το μνημόνιο της Εκκλησίας, αλλά να το τηρήσετε, γιατί ήρθε ο καιρός αυτή τη στιγμή. Έχω να σας πω για κάτι άλλο. Γνωρίζω κάποιον αρχιμανδρίτη ο οποίος έχει 4 καρκίνους και είδε σε όραμα τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο, ο οποίος τον επήρε και τον επήγε στην κόλαση και ανοίγει μία πόρτα και είδα μέσα ρασοφόρους, δεσποτάδες, μοναχούς, μοναχές και του λέει, παιδί μου, πρόσεχε μην καταλήξεις. Εδώ. Τώρα θα σας πω για τον Βαρθολομαίος. Ο Βαρθολομαίος ανήκει στην μεγάλη στοά της Βιέννης. Και ο Θεόφιλος ανήκει στην στοά της Αιγύπτου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Παναγιώτα, σας λέω Παναγιώτα που δεν πρέπει να σας λέω Ιερώνυμε. Έχετε κοιτάξει ποτέ κανέναν άστεγο Έλληνα ή πάτε μόνο στους άστεγους εσείς σαν αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Όπως και στο Βατικανό, στη Μεγάλη Τράπεζα του Βατικανού, ο πρόεδρος του Βατικανού είναι ο Πάπας. Ούτε και αυτός κοιτάει, πώς το λένε τους Ιταλούς, κοιτάει και αυτός τους μετανάστες. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποιος φαντάζεται να είσαι και μασόνος και ιεράρχης. Δεν γίνεται να παίζεις δίπορτο, διότι όταν θα πάτε σε μασονική στο τι φοράτε, ποδίτσα, το μοφόριο και το πετραχύλι μαζί. Ή φοράτε τον σταυρό μαζί με το ξύπος και το διαβήτη. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί, ή το ένα ή το άλλο. Η Αγία Τριάδα, το ένα Αγία Τριάδα Ορθόδοξα, ασηγείται το δοξαζόμενο Πανάγιο με το Μάτς, το μέγα αρχιτέκτονα του Σύμπαντος και Μασόνων, δηλαδή τον νεοσφόρο, τον διάλογο, διάβολο που έχουν ειδική προσοχή σε αυτόν οι αντίχριστοι Μασόνοι. Αυτό άλλωστε προσπάθησε να κάνει και παλαιότερα ο αρχιμανδρίτης Νικάκο Κανελόπλος, τηρούμενος των αναλογιών επί Πατριαρχείου Δαμιανού. Ήδη έχει φτάσει στο 33ο βαθμό της Μασονικής Ιεραρχίας, ξεκινώντας από τη Μασονική στοά της Αιγύπτος, ιδρύοντας και άλλη στοά στην Αίγυπτο, ενδεχόμενος ίσως και στα Ιεροσόλυμα. Παναγιώτη Κρητικού, 33ου βαθμού
αρχιτεκτονικού δελτίου Μάιος 1967. Θέλω να σας δώσω μία συμβουλή. Ή πρέπει να μετανοήσετε ή να παραιτηθείτε. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να είσαι μασόνος και ιεράρχης μαζί. Λοιπόν, να πούμε επί τη ευκαιρία κάτι στους αδελφούς μας και ιερείς, και αρχιερείς και βέβαια και τον λαό, τον Ορθόδοξο λαό. Υπάρχει μια δικαιολογία που στο τελευταίο καιρό κυκλοφορεί ως επιτοπλίσω στην Εκκλησία, ότι επειδή εμείς δεν ακολουθούμε την ερετική οικουμενιστική εκκλησία της ελλαδικής ιεραρχίας, ότι δεν έχει λόγο να βγούμε και να καταγγείλουμε αυτή την τρομερή ανομία που γίνεται στον καιρό αυτό. Αυτή την ψευτοσύνοδο, η δίθεν οικουμενική. Είναι λάθος. Διότι ο Θεός αγαπάει υπερβολικά το να καταγγέλλεται το ψεύδος, η απάτη και η θεομαχία των αντιχρίστων δυνάμεων. Ο ίδιος λέγει σε πολλά σημεία ότι αν κάποιος δικός του άνθρωπος, χριστιανός δηλαδή, ανεξαρτήτως της κοινωνικής του ή όποιας άλλης διαφάνησης, ανεξαρτήτως αν είναι δήμαρχος, αν είναι κυβερνήτης, αν είναι ιεράρχης, αν είναι μοναχός, αν είναι μανάδης, ο τελευταίος τροφός της άμαξης. Αν καταλάβει λοιπόν ο χριστιανός του ότι πλησιάζουν λύκοι για να κατασπαράξουν το πίμιό του και έχει γίνει συμφωνία στο παρασκήνιο μεταξύ του βοσκού που φυλάει τα πρόβατα και του λύκου, να κάνει ο βοσκός ότι δεν κατάλαβε ότι έρχεται ο λύκος, ότι δεν κατάλαβε ότι έρχονται κοπάδι λύκων, τότε ο χριστιανός που το κατάλαβε, ανεξαρτήτως όπως είπαμε της κοινωνικής του διαβάθμισης, θα πρέπει να καταγγείλει αμέσως το φωνικό που ετοιμάζεται σε βάρος του ποιμνίου, σε βάρος των προβάτων. Αλλιώς λέγει ο Κύριος, αν δεν το καταγγείλεις, αφού το κατάλαβες, το αίμα των χαμένων μου προβάτων θα το ζητήσω την ημέρα της κρίσεώς από εσένα. Για να μην βρεθούμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη θέση, αγαπητοί αδελφοί, ασχέτως αν ακολουθούμε αυτή τη μασονική εκκλησία ή δεν την ακολουθούμε, εύχομαι να μην την ακολουθούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με τη βοήθεια του Θεού δεν την ακολουθούμε, οι παριστάμενοι, θα πρέπει να ομολογήσουμε και να καταγγείλουμε το φοβερό έγκλημα που γίνεται σε βάρος της Εκκλησίας του Χριστού παγκοσμίως. Και δεν έχει σημασία αν εμείς το καταλάβαμε και έχουμε φύγει από την ακολουθία αυτής της μασονικής εκκλησίας, όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ αυτού του κόσμου και συγγενείς μας, και γονείς μας, και παιδιά μας, και συνάδελφοί μας, και φίλοι μας, και γείτονές μας, που από άγνοια την ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν, ακέρος και ευκέρος, να τους δίνουμε το μήνυμα και τη γνώση που τους χρειάζεται για να σώσουν, να διεκδικήσουν μάλλον τη σωτηρία της δικής τους. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται η καταγγελία. Διότι σε άλλο σημείο λέγει ο Θεός, ότι αν εμείς που καταλάβαμε το έγκλημα που συμφωνείται στο παρασκήνιο για να φωνεθεί η ποίμη του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία του, τότε θα βάλει ο Θεός να φωνάζουν οι όνοι και οι πέτρες. Όνοι, όνοι και λύθοι και κράξονται, λέει επί το ακριβές του Ευαγγέλιον. Και επειδή γαϊδούρια δεν έχει πια η Αθήνα, μάλλον τετράποδα, γιατί δίποδα έχει πολλά. Λοιπόν, εξέλιπαν τα γαϊδούρια τα φυσικά, έχουν μείνει μάντρες, οι οποίες είναι ατέλειωτες. Φανταστείτε λοιπόν, να μην ομολογήσουμε αυτό που συμβαίνει, να μην το καταγγείλουμε, θα αρχίσουν να σφυράνε τα τούβλα, τα τσιμέντα και τα κράσπεδα. Και τότε θα είναι ότι χειρότερο αυτό που μας περιμένει. Γι' αυτό πατέρες και αδελφοί, ελάτε στον χώρο της ομολογίας. Σηκώστε τον εαυτό σας και τους άλλους χριστιανούς από τους καναπέδες και από τα κελάκια σας και από την ησυχία σας. Και ελάτε να ομολογήσουμε, όχι για τον κόσμο, αλλά γιατί αρέσει στον Θεό να καταγγέλλεται το ψεύδος και η θεομαχία και ο φόνος της Ορθοδόξης Εκκλησίας
όπου συμβαίνει. Και τώρα συμβαίνει στο Κολυμπάρι, στην Κρήτη μας, στην Ελλάδα μας. Είναι απαράδεκτη αυτή η σιωπή και αυτή η παρατούρα και η μη συμμετοχή. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχετε πλανηθεί και νομίζετε ότι με το να μην έχετε ανάμειξη σε αυτό το συνέδριο και ότι καθόμενοι στην άκρη σας κάνετε αυτό που αρέσει στο Θεό. Εγρηγορηθείτε, αδελφοί. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, με ιερό επιτραχύλιο αναθεματίζουμε τη ληστρική σύνοδο την εν Κρήτη γενωμένη εν έτη 2016. Την καταργούσα τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, τις αποφάσεις των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Ανάθεμα! Ανάθεμα! Και συντασσωμένη αυτή την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Ανάθεμα! 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 Όσοι δε συμμετέχουν εις αυτή, αρχιερείς, πατριάρχες, ιερείς και οποιοδήποτε άλλοι λασοφόροι είναι, να έχουν εις την κεφαλή αυτών, να επέλθει στην κεφαλή τους όλα τα αναθέματα των Αγίων και Θεοφόρων και Οσίων Πατέρων ημών. Ανάθεμα ελληνική! Εις όλους αυτούς να επέλθουν όλες οι πληγές του Φαραώ, να έχουν όλοι αυτοί το πληκτό τέλος όλων των αιρετικών, να κοιθούν τα άντερά τους όπως κοίθηκαν τα άντερα του Αρίου, όπως οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες στις ημέρες τους αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, ούτω και εμείς το μικρό Πίμνιον σήμερα με τη χάρη του Τριαδικού και Αληθινού Θεού αναθεματίζουμε όλους αυτούς τους αιρετικούς που συμμετέχουν εις αυτήν την ληστρική σύνοδο εις την Κρήτη. Βαρθολομαίο, το αναξιό εσέι, αιρεσιάρχη, πατριάρχη, ανάθεμα! Ιερονύμο, το αιρεσιάρχη αρχιεπίσκοπη Αθηνών, ανάθεμα! Χριστοσόμου, Σαββάτου, του αιρεσιάρχη αρχιερέως Μεσσηνίας, ανάθεμα! Πάση της αιρετικής αρχιερείς που συμμετέχουν τους εν Ελλάδη εις την εν Κρήτη σύνοδο. Ανάθεμα! 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 Κατάρα και ανάθεμα! Που καρνίσω μετά σου, φίλη Ορθοδοξία, που ψεύδω μετά σου, Πατρό παράδο τον σέβα. Είσαι γεννήθημε, έτσι ζώμε και έτσι κοιμήθησόμεθα. Είδε καλές η καιρός και μυριάκης, υπέρ σου τεθνίξόμεθα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόκους τους αλήσαν αδίσας, κατά πέσας αδίστο πνεύμα το αδίσας.
Πάντα ηγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ ουρανών και σαρκοθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίστατα. Σαρκοθέντα υπερημών επί ποδίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα τραβάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης πίνες ζώντας και νελούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συστοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αμήν γέννητο. Δεν θα μας καπελώσετε άλλο, Χριστό οικουμενιστές. Να πάτε με τον πατέρα σας τον διάβολο εκεί που είναι και αυτός. Εκεί σας περιμένει. Ο Θεός σας είναι ψεύτικος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός. Γεια σας και χαρά σας. Αύριο όλοι στις 6 ώρα πάλι εδώ. Απολύεστε εν ειρήνη, τέκνα του Θεού, πολυπόθητα και αγαπητά. Εδώ γεννήθηκε Ορθοδοξία και δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί εδώ είναι κόπεδο του Χριστού, του Υιού, του Μονογενή. Και είναι εδώ ζωντανός. Δεν η ώρα που σιάζει. Δεν είναι του Ρώτσι του κόπεδο του Ιού. Δεν είναι του Ρώτσι του κόπεδο. Έτσι θα πες κάτι σε ένα λεπτό.